φέρουμε ένα πολύ καλοκαιρινό τραγούδι, ολοκένουργιο, πάλι Γιώργος Παπαδόπουλος και Κυριάκος Δούμος. Λέγεται «Καλοκαίρι αγκαλιά μου». Είναι άκρος ελληνικό. Το ξέρετε, φαντάζομαι. Το ξέρετε. Σου άλλη μια νύχτα κέρασε με μια γρανίτα χαϊδεμένο. Κοίταξε με έναν ατέλο μέρα νύχτα να σε θέλω πεθυσμένο μου. Σώμα μου ζεστό μου σπίτι στείλε με σε ένα πλανήτη σε μια χειμέρα. Ακούστε μου καταλήτη με ένα στίχο του Ελίτη. Έλα σήμερα καλοκαίρι αγκαλιά μου. Έλα σπάσε τα γυαλιά μου. Να σε βλέπω μες στη θάλασσα γυμνώ. Έλα πάλι να με κάψεις, το κορμάκι μου να ανάψεις. Πυροτέχνημα στο νερό τα Θεό. Πυροτέχνημα στο νερό τα Θεό. Δίπλα σου άλλη μια νύχτα να φωνάζεις που σε βρήκα, πρίγκιπέσσα μου. Πρίγκιπα μου ζάλισέ με, φύλα με, ξεκλείδωσέ με και έλα μέσα μου. Δώσ' μου αγάπη οξυγόνο, σβήσε μου τον άδειο χρόνο το χαμένο μου. Δώσ' μου βραδιά μεθυσμένα, δεν χρωστάμε σε κανένα πεπρωμένο μου. Καλοκαίρι αγκαλιά μου, έλα σπάσε τα γυαλιά μου. Να σε βλέπω μες στη θάλασσα γυμνώ. Έλα πάλι να με κάψεις, το κορμάκι μου να ανάψεις. Πυροτέχνημα στο νερό τα Θεό. Πυροτέχνημα στο νερό τα Θεό. Σπάσε τα γυαλιά μου. Να σε βλέπω μες στη θάλασσα γυμνώ. Έλα πάλι να με κάψεις, το κορμάκι μου να ανάψεις. Πυροτέχνημα στον έρωτα Θεό. Πυροτέχνημα στον έρωτα Θεό. Καλοκαίρι αγκαλιά μου. Έλα σπάσε τα γυαλιά μου. Να σε βλέπω μες στη θάλασσα γυμνώ. Έλα πάλι να με κάψεις, το κορμάκι μου να ανάψεις. Πυροτέχνημα στον έρωτα Θεό. Πυροτέχνημα στον έρωτα. On June 6, AKTINA Productions presented with outstanding success its annual benefit concert from the series Greek Music Journey at the K Playhouse at Hunter College in Manhattan, New York. The concert was the first major event organized this year to celebrate the 20th anniversary of both AKTINA Productions and its sponsoring nonprofit radio AKTINA FM on WNYE 91.5 in New York. In a beautiful setting with an amazing sound and lights, AKTINA FM and AKTINA TV fans and supporters from all over the tri-state area of New York, as well as from other states such as Boston and Washington, gathered and enjoyed a very unique musical performance with Melina Aslanidou and her musicians, who were invited from Greece to pay tribute to AKTINA's 20th anniversary. The concert started at 8 p.m. sharp as advertised, and it ran for over 2 hours, providing exceptional entertainment to all in attendance. The first part of the concert included a compilation of great hits from Aslanidou's personal discography, featuring also her two latest hits, Δεν έχω διένθεση, I Don't Have an Address, and Καλοκαίρι αγκαλιά μου, Summer in My Embrace. Τι να με θέλει. Έμαθα πως με γυρεύεις. Ότι με ψάχνεις στα μπαράκια τα παλιά. Τι να με θέλεις. Τώρα που άρχισες να βγαίνεις αργά από το σώμα μου
και βασανιστικά. Τι να με θέλεις, έμαθα πως επιμένεις. Κάτι σπουδαίο για τους δυο μας να μου πεις. Τι να με θέλεις, τώρα ό,τι και να θέλεις. Δεν θα το βρεις γιατί ποτέ δεν θα με βρεις. Δεν έχω διευθύνση, δεν έχω κινητό. Δεν έχω στέκι σταθερό, δεν έχω μνήμη. Τα σβήσα όλα απ' το δίσκο το σκληρό. Είπα δύο σε ένα όνειρο που σβήνει. Πως έχεις βαλεί γνωστούς και φίλους για να μάθεις πως περνώ. Τι να με θέλεις, άρχισα να βγαίνω πάλι. Να ξενυχτάω, να φλερτάρω και να ζω. Δεν έχω διευθύνση, δεν έχω. Στέκει σταθερό, δεν έχω μνήμη. Τα σβήσα όλα από το δίσκο το σκληρό. Κι είπα δύο σε ένα όνειρο που σβήνει. Διευθύνση, δεν έχω κινητό. Δεν έχω στέκι σταθερό, δεν έχω μνήμη. Τα σβήσα όλα από το δίσκο μου σκληρό. Είπα δύο σε ένα όνειρο που σβήνει. Δεν έχω διευθύνση, δεν έχω. Δεν έχω στέκι σταθερό, δεν έχω μνήμη. Τα σβήσα όλα απ' το δίσκο το σκληρό. Κι είπα δύο σε ένα όνειρο που σβήνει. Που σβήνει. In welcoming the audience, Melina Aslanidou also thanked AKTINA Productions for inviting her for a third time to perform in New York and congratulated the organization on its 20th anniversary and for its many important contributions and commitment in promoting and preserving the representative music of Greece in America. Furthermore, Aslanidou urged everyone to continue to support the organization so that it may continue with its important cultural mission of promoting the rich musical inheritance of Greece in America. The second part of the concert highlighted everlasting hits from different representative aspects of the Greek music repertoire, including folk songs from the mainland, the islands, and even from Pontos. People were engaged from beginning to end, and there was a lot of seat dancing throughout the performance, while the highlight of the concert was bouzouki player Andreas Karadinis, who truly captivated the audience with his solos. Equally captivating were Manolis Androulidakis on the guitar and Andreas Sikis on the percussion and five instruments. The exceptional talent of the three musicians in the way they played their musical instruments gave the notion of a big orchestra on stage.
The performance ended with a greeting message from your host and executive producer of the concert, Elena Maraletti, thanking everyone for their attendance and ongoing support. Special acknowledgement was made that everyone in the concert hall was a supporter member of AKTINA FM Public Service Radio. Special thanks were also conveyed to Melina Aslanidou and her amazing musicians, while it was also announced that AKTINA will conclude its 20th anniversary festivities with yet another memorable concert on November 7th, again at the K Playhouse at Hunter College, featuring the world-renowned singer-songwriter Lavrentis Majeritzas in his debut performance in the U.S. Lavrentis Majeritzas will be accompanied by his orchestra and popular singer Dimitra Papiou in a concert that will include everlasting hits from Lavrentis's personal discography over the past few decades, as well as representative songs by great Greek composers with whom Lavrentis Majeritzas has collaborated, such as Mikis Theodorakis, among others. Tickets for this new concert will be soon available. For more information about AKTINA's November 7th concert with Lavrentis Majeritzas and to be placed on the RSVP list, please email aktina@aktina.org. That's aktina@aktina.org. Visit aktinafm.com or call 718-545-1151. AKTINA wishes to once again thank all of its fans and supporters for honoring us with their presence, including grand benefactor Arch Capital Group US, the sponsors Investors Bank, Astoria Federal Savings Bank, Mr. Peter Papanikolaou, and Astoria Pediatric Associates, as well as our media sponsor Antenna Satellite. We look forward to seeing you again at the K Playhouse at Hunter College on November 7th for part two of Greek Music Journey 2013 as we conclude our festivities on the auspicious occasion of our 20th anniversary with world-renowned singer-composer Lavrentis Majeritzas. We conclude with more highlights from AKTINA's June 6th Greek Music Journey and reactions from concert goers and the participating artists. Βρέξω το κεφάλι, ναι θα πω, κι ας με κοιτούν οι άλλοι να χτύπω καινούργια πόρτα το πρωί. Ποια ήταν τα χρόνια και τα τράβηξα, τόσα σπαρτάρουσα με τα ανάδειξα, σε ρότες κανάπες μεσό.
μάτια στο δελφίνι χαρά μου που είχα πάντα συντροφιά. Θα πω αφού με ξέρω πάλι, ναι θα πω και με μονό σαν βαλή θα τραπώ. Να πω φοβάμαι τη ζωή. Τις πιο βαθιές μας διαφορές κι ήταν η σχέση μας αυτές. Χαϊδέψετες αν τις δεις ποτέ. Και έπειτα το χρόνο μέτρησα να δω προλαβαίνω να σου πω από εμένα όσα δεν μπορώ. Ό,τι κι αν γίνει ένα να λες πως μ' αγαπάς χίλιες φορές, πως μ' αγαπάς χίλιες φορές. Κι εγώ εσένα. Ονειρέψουμε μα μη μ' αγγίζεις.
ξέρω πως θα έρθεις. Μια μέρα να με ξέρω. Ξέρω θα έρθεις. Ένας άνθρωπος καλός, το βλέπουν όλοι και γελάνε και λένε πως είναι τρελός. Μα κάποια μέρα όταν περνούσα από την πόρτα του μπροστά, τον άκουσα που τραγουδούσε δυνατά. Really amazing, a great performer. I had a great time. Oh, I thought it was just beautiful. Just brought back so many joy and memories, Greece. Have you ever seen her before? No, I haven't actually. It's your first time? Yes, it's very exciting. She's just beautiful, beautiful girl. Are you going to be coming to the next show that AKTINA FM hosts? Absolutely. I'm very excited and enthusiastic to see what's up next. Thank you.
Melina, welcome to our studios here in Astoria. Did you have a good time at the concert? It was amazing. Είχα μια πάρα πολύ. Ήταν μια μαγική βραδιά. Η 6η Ιουνίου, τελικά τα 20χρονα του Ακτίνα. Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά στο Cable House. Πέρασα τέλεια και νομίζω ότι και ο κόσμος που ήρθε και μας τίμησε πέρασε ακόμα πιο τέλεια, γιατί έβλεπα τα χαμόγελά τους. Και αυτό είναι για μένα η απόδειξη ότι πετύχαμε κάτι. Mm-hmm. This is the third time that you're coming to New York to support Aktina AFM, and especially this year for our 20th anniversary, it was exceptional. I would like to thank you on behalf of Aktina Productions and Aktina AFM for honoring us with your presence. And also, I would like to congratulate you for your wonderful musicians. Πες μας και δύο λόγια για αυτούς τους μοναδικούς μουσικούς που πραγματικά δεν ήταν, ήταν σαν να είχαμε ολόκληρη συμφωνική ορχήστρα. Ναι, είναι έτσι ακριβώς. Οι τρεις μουσικοί που είμαστε τα τελευταία 2-3 χρόνια μαζί στην Ελλάδα και έχουμε κάνει κάπως το γκρουπάκι μας, ας πούμε, είναι ο ήχος μου πλέον αυτός. Είναι ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης στην κιθάρα, ένας εξαιρετικός μουσικός, ο οποίος έχει συνδυάσει εξαιρετικά το ταλέντο του να παίζει κιθάρα, αλλά σαν, είναι το παλιό το μπασοκύθαρο που λέγαμε αυτό, με, βέβαια με άρτια τεχνική, παίζει απίστευτη ακουστική και κλασική κιθάρα, και γι' αυτό υπήρχε αυτός ο όγκος ο μεγάλος που ακούγατε. Ο Ανδρέας ο Καραντίνης που είναι... Το παιδί θαύμα. Το παιδί θαύμα, ναι. Δεν του αρέσει να του λέμε τέτοια πράγματα, αλλά πιστεύω ότι γι' αυτόν τον λόγο είναι αυτό που είναι ο Ανδρέας. Γιατί κρατιέται... You know, low profile. Mm-hmm. Και είναι ένα τεράστιο ταλέντο. Έχει βέβαια πάρει πάρα πολλά από τον πατέρα του, αλλά έχει φτιάξει ο ίδιος το δικό του ήχο. Και αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό, ξέρεις. Πολύ mm-hmm. πιο σημαντικό. Και ο Ανδρέας ο Σίκης που παίζει κρουστά και τραγουδάει υπέροχα. Και τα τρία τα αγόρια τραγουδάνε. Ο οποίος επίσης είναι ένα παιδί που... έχει δύναμη και power σε αυτό που κάνει. Mm. Και έτσι έγινε αυτή η ομάδα που ακούσατε. Mm. Και ήταν τρία άτομα, αλλά ήταν σαν 13. Γι' αυτό και η Unplugged παράσταση που στην Ελλάδα έχουμε γυρίσει σχεδόν κάθε γωνιά της Ελλάδας και έχουμε περάσει μοναδικές βραδιές, έτσι όπως και προχθές στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Λοιπόν... έχουν ήδη κυκλοφορήσει δύο CD single, που εδώ τουλάχιστον στη Νέα Υόρκη, στον Αθήνα FM, είναι επιτυχίες και είναι η προάγγελη, θα έλεγα, της καινούργιας σου δισκογραφικής δουλειάς. Πότε θα κυκλοφορήσει? Θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο. Είναι μια παραγωγή δική μου και τα δύο τραγούδια που έχετε ακούσει και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα υποστηρίζεις και υποστηρίζεις τη δουλειά μου μέσω του Ακτίνα, είναι το «Δεν έχω διεύθυνση» και το «Καλοκαίρι αγκαλιά μου», το οποίο τώρα στην Ελλάδα κάνει, ξέρεις, αρχίζει και ακούγεται mm. πολύ και το τραγουδάει ο κόσμος. κυκλοφορεί λοιπόν το Σεπτέμβριο από τη Heaven, από τη δισκογραφική εταιρεία Heaven, και σύντομα θα έχουμε και βίντεο κλιπ από το «Καλοκαίρι αγκαλιά μου». Που θα μας στείλεις. Που θα σας στείλω βεβαίως και θα έχουμε μετά και άλλο ένα τραγούδι. Σύντομα τώρα, αυτές τις μέρες που γυρίζω Ελλάδα, ξεκινάω μαζί με τον Αντώνη το Ρέμο στη θάλασσα και τους Βέγκας. Και θα έχω τη χαρά και την τιμή να έχω ένα τραγούδι μέσα στο δίσκο μου που ο Αντώνης μου κάνει σιγόντα. Mm. Αυτό είναι το επόμενο του σίγκλι που βγαίνει τώρα, που γυρίζω Ελλάδα. Και επίσης και αυτό θα το έχεις άμεσα. Mm-hmm. Άμεσα. Λοιπόν, είναι νομίζω ιδιαίτερη η χαρά για σένα, αλλά και η τιμή να τραγουδάς με τον Αντώνη τον Ρέμο. Είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης και πολύ προσγειωμένος άνθρωπος. Είναι και εξαιρετικός χαρακτήρας. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και είναι και φίλος και μέλος και υποστηριχτής του Ακτίνα. Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Ο Αντώνης είναι πραγματικά είναι ένα πλάσμα, είναι υπέροχος άνθρωπος. Εγώ από την πρώτη στιγμή που το γνώρισα ένιωσα ότι είναι συγγενής μου, δηλαδή, και δεν προδόθηκα ποτέ από αυτό το συναίσθημα. Ήρθε επιτέλους η ώρα να είμαστε μαζί και χαίρομαι πάρα πολύ και αυτός είναι πολύ χαρούμενος. Γενικά,
το θέλαμε, το κουβεντιάζαμε πολλά χρόνια και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να δούμε τι θα γίνει τώρα στη θάλασσα. Και κλείνοντας έτσι τη σύντομη κουβέντα μας εδώ στο ραδιοθάλαμο του ACTINA FM, τι άλλο θα ήθελες να προσθέσεις, ποιο είναι το μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις στους φίλους που μας παρακολουθούν? Καταρχάς θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και σε σένα και στον ACTINA, ουσιαστικά εσύ είσαι ο ACTINA. να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, το κοινό σου, τους ακροατές σου που μας στηρίζουν, που στηρίζουν, γιατί στηρίζοντας τον ACTINA ουσιαστικά στηρίζουν εμάς, τους καλλιτέχνες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Θέλω να ελπίζω ότι θα γίνεται αυτό για πολλά, πολλά, πολλά χρόνια. Ξέρω ότι κάθε φορά που κάνεις αυτά τα ελληνικό μουσικό ταξίδι. Ναι. Ότι συσπυρώνεται το ελληνικό πνεύμα και όλοι νιώθουν έτσι αυτή την ανάταση ψυχής. Εγώ αυτό που θέλω να πω σε όλους είναι αυτό που είπα και στην παράσταση, να είναι όλοι καλά, ψυχικά και σωματικά και νοητικά, πνευματικά, να χαμογελάνε, να είναι δυνατοί και να σκέφτονται ότι πάντα τους σκεφτόμαστε όπως μας σκέφτονται και αυτοί, όπως η Ελλάδα δηλαδή, είναι κοντά στους ανθρώπους που έχουν φύγει από την Ελλάδα και έχουν κάνει μια ζωή έξω, πολύ μακριά από την πατρίδα τους. Και εγώ, Μελίνα, μου σε ευχαριστώ. Δεν είσαι μόνο φίλη, θεωρώ σαν κόρη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Φιλάκια. Με δυο θεία να πάρω τα θολά σου μάτια τη μαύρη συννεφιά. Σου μάτια στο πάτωμα καρφιά. Πες μου για δε μ' αφήνεις με δυο φίλια να πάρω απ' τα θολά σου μάτια τη μαύρη συννεφιά. Πες μου για δε μ' αφήνεις για να πάρω απ' τα θολά σου μάτια τη μαύρη συννεφιά. Η πόλη που σε σπάζω διπλή για μένα, σταλάζουν στην καρδιά μου τα δάκρυα που κλαις. Να ξέρεις πως παράζουν τα μέσα μου για σένα, που στέκεσαι μακριά μου και λόγο δεν μου λες. Σε μακριά μου και λόγω